υπάρχει μια καλή είδηση, ενισχυτική είδηση που έρχεται από τον Δήμο Φεστό. Αναφέρεται στο πρόγραμμα στήριξης φοιτητών για το έτος 2021. Δεν θα σας πω περισσότερα, γιατί έχω καλέσει τον κύριο Γρηγόρη Νικολιβάκη, τον Δήμαρχο, να μας πει τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα στήριξης. Καλημέρα, Δήμαρχε, πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα σας, Άρχη, στους ακροατές σας. Καλά. Να αρχίσουμε από ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει τώρα η ομάδα του Πεχκέση του Δήμου Φεστού. Θα προσπαθήσουμε... Είναι ο τίτλος, πάντως, για να πω την αλήθεια, σου έχω, του προγράμματος. Σου έχω Πεχκέση. Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετά καλούς συνεργάτες και πιστεύω πως είναι καλή σε όλα τους και στη δουλειά τους και στις ιδέες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι γενικά στη δικιά μας, στην προσπάθεια που κάνουμε σαν δήμαρχοι, σαν οτιδήποτε, το α και το ω είναι να μπορέσουμε να έχουμε καλούς συνεργάτες, γιατί μόνο έτσι θα βγει η σωστή δουλειά. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει? Το πρόγραμμα αυτό είναι για τους πρωτοετής φοιτητές από την περιοχή μας, για παιδιά τα οποία αποδεδειγμένα έχουν κάποια οικονομικά προβλήματα, έχουν μια ανάγκη, να μπορέσουμε σε μηνιαία βάση να τα ενισχύσουμε με τρόφιμα και ό,τι άλλο είναι δυνατόν μέσα από το σκουτελικό του Δήμου Φεστού. Τι θέλετε να πείτε, ότι το σκουτελικό του Δήμου Φεστού περιλαμβάνει μια βοήθεια και από τη Δημοτική Αρχή προς τους φοιτητές, τους πρωτοετής όπως λέτε, ή απλά μπορεί να περιλαμβάνει τη δωρεάν μεταφορά ενδεχόμενα ή και αυτό μαζί των τροφίμων, των ειδών που στέλνουν οι γονείς προς τα παιδιά? Όχι, αυτό που θα αναλάβει το σκουτελικό είναι για οικογένειες που έχουν μια δυσκολία να με δικά του τρόφιμα να τροφοδοτεί τα παιδιά μία φορά το μήνα τουλάχιστον. Με τα είδη πρώτης ανάγκης, εννοείται. Ακριβώς. Για να μπορέσουν τα παιδιά να μαγειρέψουν μέσα στο χώρο που βρίσκονται, στην εστία ακριβώς, τους ή ακριβώς, όπου ακριβώς. Άλλο. Τρόφιμα δικά μας, τα οποία φυσικά μας βοηθούν εθελοντές, βοηθούν μαγαζιά τα οποία έχουν αγκαλιάσει το σκουτελικό του Δήμου Φεστού, και αυτό είναι το ευχάριστο. Είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά ή και τα προηγούμενα χρόνια το κάνατε, κύριε Δημαρχέ? Όσο αφορά το τρόφιμα στα παιδιά, όχι, είναι πρώτη φορά που ξεκινάει αυτό το πρόγραμμα, αλλά το σκουτελικό έχει μια πολύ μεγάλη δράση, είτε στα καθημερινά συσίτια, στα δεκατιανά τα οποία προσπαθεί σε δημοτικά σχολεία να βοηθάει παιδιά που ίσως έχουν ανάγκη για το δεκατιανό και δεν το έχουνε. Θεωρώ ότι σε λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγο καιρό που δουλεύει το σκουτελικό, κάθε μέρα έτσι ανεβαίνει πολύ περισσότερο. Το σκουτελικό είναι, για αυτούς που το ακούνε, η ονομασία της ομάδας του Δήμου που εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι δηλαδή το σκουτελικό το κάτι της που δίνεις, που προσφέρεις σαν κέρασμα, σαν βοήθημα σε κάποιον. Χρησιμοποιείτε την τοπιο λαλιά μας, τις λέξεις της Κρήτης, έτσι, και το πάμε παρακάτω, όπως και το πρόγραμμα «Σου έχω Πεσκέση», το οποίο όπως είπατε εφαρμόζεται για πρώτη φορά τώρα. Φαντάζομαι έτσι στο διαδικαστικό, κύριε Δημαρχέ, ότι θα πρέπει να πούμε πως οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασίας του Δήμου. Συγκεκριμένα ουσιαστικά τα έγγραφα τα οποία χρειάζεται να συγκεντρώσει η κάθε οικογένεια, έτσι ώστε να καταθέσει με μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά νομίζω ότι, ξέρετε, καλύτερα να δώσουμε και εκείνο το τηλέφωνο το οποίο έχει το αρμόδιο γραφείο, η κοινωνική υπηρεσία, γιατί μόνο έτσι θα βγάλει κάποιος και μεγαλύτερη άκρια. Θα σας πω κάτι. Σημαντικό είναι οτιδήποτε προσπάθεια γίνεται να γίνεται εντελώς διακριτικά, με προστασία των προσωπικών δεδομένων του κάθε ανθρώπου. Και εμείς έχουμε κάνει φοιτητές, και εμείς έχουμε ζοριστεί στις ίδιες ηλικίες
και ίσως να είχαμε ανάγκη, ας πούμε, από μια βοήθεια από κάπου που μπορεί να ήταν εκείνη την περίοδο αδύνατο να γίνει. Αλλά όλα αυτά με μια διακριτικότητα ότι πρέπει να σεβαστούμε την προσωπικότητα, τις οικογένειες. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός πρώτα απ' όλα σε όλα αυτά. Ειλικρινά θεωρώ ότι δεν αξίζει τίποτα να κάνεις αν τυχόν πρώτα δεν σέβεσαι τους συγκεκριμένους ανθρώπους, χαμηλούς τόνους, με ηρεμία και βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και γι' αυτό το λέμε έτσι πάρα πολύ κομψά, για να το ακούσουν εκείνοι οι οποίοι δεν το ξέρουν, να ενημερωθούν. Ακριβώς. Και τίποτα περισσότερο. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου ημέρα. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους σας. Δήμαρχος Φεστού.